είτε με μνημονιακές είτε με τα μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, το όποιο περιτύλιγμα και αν τη σερβίρεται, ο χαμένος και πάλι είναι το μόνιμο υποζύγιο, εκείνοι που παράγουν τον πλούτο, οι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, οι φτωχοί αγρότες. Και αυτός ο προϋπολογισμός απέχει έτη φωτός από την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών του λαού μας. Θα κληθεί να σηκώσει τα βάρη των λίγων στο όνομα της δημοσιονομικής ισορροπίας και της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων. Σταματήστε λοιπόν να πουλάτε στο λαό φύκια για μεταξωτές κορδέλες, πότε με την κοροϊδία του εισαγόμενου πληθωρισμού, πότε με τα μέτρα καπαμά και το καλάθι του νοικοκυριού, πότε τα βάουτσερ και πότε τα full pass, μόνο και μόνο για να σας πούν ευχαριστώ. Εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά παλεύουν με το τέρας της ακρίβειας και την ενεργειακή φτώχεια που προκαλεί η δική σας πολιτική. Κι όμως, με θράσος, πανηγυρίζετε λέγοντας ότι αυτός ο προϋπολογισμός είναι ο πρώτος μεταμνημονιακός. Τσακώνεστε μάλιστα μεταξύ σας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, για το ποιος έχει την πατρότητα του πρώτου μεταμνημονιακού προϋπολογισμού. Αλλά πείτε μας, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, έναν εφαρμοστικό νόμο, μία διάταξη, ένα άρθρο που καταργήσατε από τα τρία μνημόνια που επιβλήθηκαν στο λαό από όλους σας, με κυβερνήσεις συνεργασίας είτε κατά μόνας. Κανένα, απολύτως κανένα. Αφήστε επιτέλους την υποκρισία. Δεν είστε ειλικρινείς. Αν πράγματι είχαν αξία τα μεταμνημονιακά παναγκύρια σας, τότε θα κάνατε δεκτές τις τροπολογίες του ΚΚΕ. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο δεν τις κάνατε δεχτές, αλλά τις απορρίψατε. Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πέντε ολόκληρες τροπολογίες που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή πριν από λίγες μέρες. Όλες τους με μέτρα ανακούφισης του λαού, από την ακρίβεια σε τρόφιμα και καύσιμα, για τους πληστηριασμούς, για το ρημαγμένο εισόδημα, τις απορρίψατε όλες ασυζητητή. Για ποιο πράγμα πανηγυρίζετε άλλωστε? Για τις συρρυκνωμένες δαπάνες στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία και πρόνοια? Για την ανυπαρξία αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών, αντισεισμικών μέτρων προστασίας του λαού μας? Για τις ελάχιστες κοινωνικές δομές, τις οποίες απαξιώνετε και τις παραδίδετε βορρά στους ιδιώτες και μάλιστα σε συνθήκες καπιταλιστικής βαρβαρότητας των δικών σας πολιτικών, που αυξάνονται και οι γυναικοκτονίες, που έχουμε βία κατά των γυναικών, που αυξάνεται η παιδική εργασία, η βία και η σεξουαλική εκμετάλλευση? Ή μήπως για το τσακισμένο λαϊκό εισόδημα και τις συντάξεις, τα ψίχουλα έως και εξαφάνιση βασικών επιδομάτων ανέργων, μονογονεϊκών, πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών? Ή μήπως για τον αεραστεχνικό αθλητισμό? 87.500.000 παίρνει η Γενική Γραμματεία για το 2023, όταν πέρυσι πήρε 93 εκατομμύρια, μείον 6%. Το 2011 118 εκατομμύρια, μείον 26% σε σχέση με το 2023. Εδώ δεν ισχύουν τα μεταμνημονιακά επιτεύγματά σας, τη στιγμή μάλιστα που οι ανάγκες του λαού για άθληση και ψυχαγωγία είναι αυξημένες, ιδιαίτερα μετά την πανδημία? Όχι μόνο αυτά, αλλά αντιθέτως θα υπάρξουν νέες περιστολές κοινωνικών δαπανών, αφού μέχρι το 2060 η χώρα πρέπει να καταγράφει ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα για να αποπληρώνει τα χρέη και τις υπερμνημονιακές δεσμεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για πραγματική αφέμαξη, τη στιγμή που αμύθιτα κονδύλια θα πάνε για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αυτό το νέο νομιμοποιημένο φαγοπότι των ομήλων, τύφλα να έχουν οι πάτσιδες και οι καηλίδες, και αυτό είτε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το υπερμνημόνιο, το οποίο θα συνοδεύεται από σκληρά υπερμνημονιακά προαπαιτούμενα σε βάρος του λαού μας και με δεδομένο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τσάμπα γεύμα δεν υπάρχει. Ο προϋπολογισμός στην τοπική περιφερειακή διοίκηση μειώνει περαιτέρω τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και παράλληλα ενισχύει την κάλυψη των υπηρεσιών και έργων με αύξηση των ανταποδοτικών τελών, που σημαίνει διπλή και τριπλή φοροαφέμαξη των δημοτών. Τα έσοδα των δήμων, δηλαδή τα τέλη και οι φόροι που χαρατσώνουν τους δημότες, προβλέπονται και πάλι αυξημένα κατά 12 εκατομμύρια ευρώ. Με βάση τον Καλλικράτη και τους υπολογισμούς που έχουν γίνει, οι αποδιδόμενοι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι έπρεπε να είναι περί τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
η κυβέρνηση παράνομα στο όνομα της αποτροπής του δημοσιονομικού εκτροχιασμού τους έχει σταθερά μειωμένους τους ΚΑΠ. Ισχυρίζεται ότι τους αυξάνει κατά 134 εκατομμύρια το 23, ενώ θα είναι και πάλι μειωμένοι σε σχέση με το 22. Και αυτό γιατί το σύνολο των κρατικών εσόδων για τους Δήμους καταγράφουν μείωση για το 23 κατά 5 εκατομμύρια και το σύνολο των μεταβουβάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών μειωμένο κατά 10 εκατομμύρια ευρώ. Εχθρικά επίσης στέκεστε απέναντι στους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες. Απορρίψατε πρόσφατα άλλη μία τροπολογία, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, την τροπολογία του ΚΚΕ που προέβρεπε την αναστολή εφαρμογής της αύξησης της εισφοράς ατομικής ασφάλισης για το 23. Και αναπαράγεται μονότονα όλη σας την κασέτα ότι οι αυτοαπασχολούμενοι μικροί ΕΒΕ δεν χωράνε στις αντοχές της οικονομίας. Τους πουλάτε το αφήγημα ότι η ανάπτυξη που θα έρθει θα σώσει τόσο τους μεγάλους όσο και τους μικρούς, ενώ είναι άλλα τα συμφέροντα των μικρών και άλλα τα συμφέροντα των μεγάλων τα οποία υπηρετείτε. Η πρεμιούρα όλων σας είναι να εμφανιστείτε ως σωτήρες της μεσαίας τάξης και έχει ένα και μόνο στόχο, να αποσπάσετε τη συγκατάθεση των μικροεπαγγελματιών για την ανάκαψη των κερδών των λίγων. Όταν λένε ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αυτό ακριβώς εννοούν. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι αυτά που ενώνουν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα αστικά κόμματα, είναι πιο πολλά και πιο σημαντικά από αυτά που τους χωρίζουν. Ψηφίζουν από κοινού όλα τα σημαντικά, τα κρίσιμα για τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των υπεριαλιστών συμμάχων τους νομοσχέδια. Αν σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κατόνομα προοδευτική αντιπολίτευση ψηφίζει πάνω από τα μισά αντιδραστικά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, φανταστείτε τι θα κάνει ως κυβέρνηση. Άλλωστε, σε όλες τις δύσκολες φάσεις για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ της άπλωσε χέρι βοηθείας. Στη δύσκολη φάση της πανδημίας και της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος, πρότεινε κοινή αποδοχή Υπουργό Υγείας. Τώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι στριμωγμένη με τα σκάνδαλα των υποκλοπών και των παρακολουθούσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται προτείνοντας κοινής αποδοχής Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Έτσι που το πάει, προφανώς το πάει για να προτείνει ανοιχτά κυβέρνηση κοινής αποδοχής. Μόνο το ΚΚΕ έχει πρόταση για τη μεγάλη κοινωνική συμμαχία όλων των καταπιεσμένων, ενάντια στα μονοπόλια και το σύστημά τους με στόχο την ανατροπή τους. Μόνο το ΚΚΕ έχει πρόταση διακυβέρνησης της χώρας με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία. Μόνο το ΚΚΕ μπορεί να ηγηθεί της μεγάλης λαϊκής αντεπίθεσης. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και τους λέμε ότι αν έχουν κατά νου να στηρίξουν το ΚΚΕ γιατί εκτιμούν τη μαχητικότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία του, τώρα είναι η ώρα για να γίνει απόφαση. Και η απόφαση να γίνει πράξη, δράση, συμπόρευση και ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, σε όλες τις καθημερινές μάχες και στις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.